Γεια σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασαμίδη, αντιδήμαρχο πολιτισμού, για την παρουσία του. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς για την παρουσία σας. Σας ευχόμεθα καλή καλλιτεχνική δουλειά, καλλιτεχνικά έργα πάρα πολλά. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι από την παρουσία σας στον χώρο των εργασιακών εργαστηρίων και έχουμε έτσι να τη συνεχίσουμε. Έχουμε σήμερα μία παρουσίαση από τον κύριο Μιτσάνη, ο οποίος είναι στο τμήμα φωτογραφίας υπεύθυνος, να μας παρουσιάσει τις δράσεις της φωτογραφίας και πώς λειτουργεί μία το τμήμα φωτογραφίας, και συνεχεία θα έχουμε μία προβολή ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ, επειδή είναι μεγάλο, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε εάν το προβάλλουμε σήμερα ή το πάμε σε άλλη μέρα. Γιατί είναι 110 λεπτά. Και αν έχετε διάθεση να το δούμε σήμερα, θα το δούμε. Εάν δεν έχουμε, υπάρχει μια. Για το περιβάλλον. Ενός του σπουδαιότερου εν ζωή ζωγράφου και φωτογράφου, και την ταινία την έχει κάνει πριν μέρο. Δηλαδή αξίζει, είναι μεγάλο, αλλά αξίζει να φεθούμε και να μην κοιμηθούμε. Δήμητρα, να ρωτήσει μία μέρα που δεν ζώσε να έχουν και συζήτηση πάνω στο. Δεν ξέρω, είναι ο φωτογράφος εδώ που τον πρότεινε, ο Χρήστος. Άλλος είναι ο τίτλος του, τώρα σε μόνος του, το ειδό τρόπο. Μπορεί να σας πει καλύτερα από εμάς όλες. Γενικότερα κάθε Δευτέρα, 8.30 ώρα, κάνουμε από κάτω. Κάνουμε κάτι στο εργαστήριο που θα δείξει. 8.30 ώρα κάθε Δευτέρα, αυτό το όνομα που έχουμε ονομάσει ανοιχτές δράσεις. Δεν είναι ανοιχτές δράσεις, το οποίο κάνουμε στο τελευταίο τρόπο, είναι να βλέπουμε ταινίες και εκπληρίες σχετικά με τις δέσεις. Οπότε αυτή η ταινία την οποία πρότεινα να δούμε σήμερα δεν είναι μεγάλη. Ναι, μπορεί να πεινάσει αρκετό κόσμο σε αυτήν να πάει μεσημέρι. Όσοι αντέξουν και δεν πεινάω και θεωρούν ότι θέλουν να δούμε, α τη δούμε. Προτείνω αυτό. Από εκεί και πέρα, τον Μάρτιο, γύρω στον Μάρτιο, προγραμματίζει ξανά προβληθεί αυτή την ταινία στον πλαίσιο των ανοιχτών δράσεων. Να καλύψουμε και τις δύο πλευρές. Γιώργο, να πολυπληρώνω, συμφωνώ με την Δημήτρα, γιατί έχω και εγώ μέρος του ντοκιμαντέρ, όπου είναι πραγματικά εξαιρετικό. Απλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να το κάψουμε, επειδή κάποιοι ίσως σήμερα βγαίνουν και φύγουν. Είναι κρίμα. Όσοι θέλουν να φύγουν, ας φύγουν νωρίτερα. Ναι, καλύτερα το μάζι. Όσοι φύγουν. Θα το βάλουμε πάλι.